για όλα. Θα αγωνιστώ και για την τιμή και την υπόλοιψή μου. Δεν έχω ποτέ κάνει μήνυση ή αγωγή στα 61 μου χρόνια σε κανένα. Δεν μου έχει κάνει ποτέ μήνυση ή αγωγή κανένας. Στο στρατοδικείο, στη δικτατορία που είχα παρεπιμφθεί με τον αναγκαστικό νόμο 509 για βία ή ανατροπή του καθεστώτος, δεν πρόλαβε να δικαστεί, γιατί το Σεπτέμβρη είχε οριστεί η ημερομηνία και τον Ιούλη η κυβέρνηση ανατράπηκε και βγήκα από τις φυλακές Κορυδαλού. Έχω πάει δικαστήρια μόνο δύο φορές ακόμα. Τη μία για, στη δεκαετία του 50, στη μία για παράνομη αφισοκόλληση της ΚΝΕ αφισών και, και αθώθηκα. Την άλλη για παράνομο έρανο. Πουλούσα έξω από ένα κινηματογράφο στο Μαρκόπουλο εισιτήρια του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι. Και το 80, νομίζω, και πάλι αθώθηκα. Κυρία Βαλαβάνη, κάντε μήνυση του. Είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι μετά από 6 δεκαετίες ζωής να κάνω μήνυση και αγωγή, είναι τώρα. Το σκέφτομαι. Σας το λέω ανήκρα. Δεν ξέρω αν θα κάνω, αλλά το σκέφτομαι. Σε ποιον? Στους εφημερίδες, στον Αυγενάκη, σε ποιον? Κοιτάξτε, ο κύριος Αυγενάκης, όπως σας είπε και στο τηλεφώνημα που έριξε, τα έκανε όλα στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω μήνυση στον κύριο Αυγενάκη. Και με ερωτηματικά. Ερώτηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Υπήρξε επικοινωνία της ΤΕΟΣ αναπληρώτριας υπουργού με διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας και τα λοιπά. Αυτά τα βαλιτσάκια που μας είπατε προηγουμένως, που είναι πολύ σημαντικό δημοσιογραφικά, δεν μπορεί να το αφήσουμε. Έχουν χαθεί βαλιτσάκια της ΕΕΠ. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Ναι, από ό,τι ήξερα, από ό,τι είχα μάθει, όταν παραλάβαμε, δεν υπήρχε ο αριθμός όταν παραλάβαμε την ΕΕΠ. Ως κυβέρνηση λέτε. Κυβέρνηση τον Ιανουάριο δεν υπήρχε ο αριθμός από τα βαλιτσάκια που θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω κάτι άλλο. Πού το ξέρετε εσείς αυτό? Το συζητήσατε στο Υπουργικό Συμβουλίο? Μέλος της κυβέρνησης. Το συζητήσατε στο Υπουργικό Συμβουλίο? Δεν το συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατηδίαν συζήτηση. Πόσα βαλιτσάκια έχουν χαθεί, για να ξέρω? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες που δεν ξέρω, γιατί δεν με αφορά. Το άκουσα. Δεν είχα να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν με απασχόλησε. Είχα τόση δουλειά στο Υπουργείο πραγματικά. Ωραία, τελευταία που ερώτηση. Δεν με κρίσιμη. Απασχολούσε ούτε τίποτα άλλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν προλάβαινα. Όχι γιατί δεν είχα ενδιαφέρον. Τελευταία ερώτηση κρίσιμη, κρισιμότερη ίσως. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι έφαγα όλο το Σαββατοκύριακο να ασχολούμαι για αυτά όταν καίγεται τη χώρα. Και είναι κρίμα πραγματικά. Είπατε δηλαδή, τουλάχιστον τώρα εκ των υστέρων στη μάνα σας να πάει τα λεφτά πάλι στην τράπεζα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν είπα στη μάνα μου να τα σηκώσει. Δεν είμαι εγώ που θα της πω να τα πάει στην τράπεζα. Εντάξει, σωστό. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Όπως δεν ανακαλύπτει.